Γεια σας. Θα ήθελα να σας μιλήσω για αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι ανταλλαγές γλωσσών. Η ανταλλαγή... διαλόγων, συζητήσεων κτλ. Δεν βρίσκω μια κατάλληλη με έκφραση στα ελληνικά τώρα. Λοιπόν, αυτό που είναι δύσκολο είναι να βρεις κάποιον που ξέρει πως αυτές οι ανταλλαγές γίνονται αποτελεσματικά. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, πολλές φορές ο ένας είναι σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, ο άλλος είναι σε ένα άλλο. Αυτό που γίνεται είναι πάρα πολύ ψυχολογικό. Δηλαδή, κάποιος που μιλάει καλύτερα μπορεί να μην αντέχει να επαναλαμβάνει κάθε φορά αυτό που λέει και θα ήθελε να έχει ένα τέρι, ας πούμε, γλωσσικό τέρι, πάνω κάτω στο ίδιο το επίπεδο. Ο άλλος από την άλλη μπορεί να αισθάνεται λίγο, ας πούμε, ακατάλληλος ή ατέριαστος, γιατί δεν μιλάει καλά και γίνεται κάτι λες και να, εντάξει, εγώ είμαι ο καλύτερος. Α, δεν υπάρχει, έχω το ρώτο αγγλικό, δεν υπάρχει κανείς που είναι καλύτερος, γιατί, εντάξει, κάποιος μπορεί να έχει αυτή τη γλώσσα σαν τρίτη ή τέταρτη και να μιλάει κιόλας καλά, πάρα πολύ καλά, δύο ή τρεις άλλες γλώσσες, ενώ ο άλλος συγκεντρώνεται σε μόνο μία γλώσσα και τη μιλάει και ακόμα άσχημα. Ο άλλος, εντάξει, ο καθένας αποφασίζει τι σημασία έχουν οι γλώσσες και συγκεκριμένως αυτή η γλώσσα στη ζωή του. Φυσικά, αυτό που θέλω να πω, όταν αν εμείς θέλουμε να έχουμε μια συζήτηση ή να μιλούμε αυτή τη γλώσσα, όταν δεν είμαστε έτοιμοι, αυτό είναι, όπως λέμε εμείς στα αγγλικά, συνταγή για αποτυχία. Δεν λέγεται στα ελληνικά, αλλά εντάξει, είναι, αν κάνετε αυτό, αποτυγχάνετε. Α, εντάξει, αλλά ο καθένας πρέπει να κάνει... Ναι, εντάξει, εγώ είμαι ο πρώτος που λέει ο καθένας πρέπει να κάνει λάθη. Αλλά υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό λαθών που είναι φυσιολογικό και ένα είδος λαθών που είναι φυσιολογικό. Αλλά αν κάνουμε πάρα πολλά λάθη και ο άλλος δεν μπορεί να καταλαβαίνει τι λέει ο άλλος, τότε υπάρχει ένα πρόβλημα. Τότε η ανταλλαγή πρέπει να γίνεται σε ένα ολόκληρο διαφορετικό επίπεδο. Αυτό το επίπεδο είναι όχι συζήτησης ή διαλόγου, αλλά λες και είμαστε μπροστά σε ένα παιδάκι. Πρέπει να δείχνουμε πράγματα, αληθινά πράγματα, αντικείμενα, και μετά πρέπει να πούμε, να προφέρουμε τις λέξεις και να την ταιριάζουμε με τα αντικείμενα ή απλές φράσεις που είναι κατανοητά
στα συμφραζόμενα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε την εικόνα. Αυτό σημαίνει αυτοί που θέλουν να κάνουν γλωσσική ανταλλαγή δεν έχουν εικόνα, εκτός αν, εντάξει, αν είσαι τυφλός, αυτό είναι άλλα πράγματα, ή αν είσαι κουφός, φυσικά έχεις εικόνα, αλλά για κάποιον που είναι κουφός, η γλωσσική ανταλλαγή δεν δουλεύει τόσο πολύ. Καλύτερα να διαβάζει βιβλία κτλ. Κτλ. Γιατί τις περισσότερες φορές θα έχει επαφή με τη γλώσσα στο γραπτό λόγο, παρόλο που μπορεί και να διαβάζει τα χίλια, αλλά δεν είμαι εμπειρογνώμων για αυτά τα πράγματα. Αλλά μιλάμε για κοινές καταστάσεις. Πολλοί δεν θέλουν, μερικοί θέλουν μόνο να γράφουν. Αυτό είναι εντελώς άχρηστο. Δηλαδή, αν ο σκοπός σας είναι να καταλαβαίνετε, να διαβάζετε βιβλία ή να γράφετε μηνύματα, η γλωσσική ανταλλαγή δεν δουλεύει. Καλύτερα να έχετε γραμματικές κτλ. Κτλ. Αλλά όμως για μένα η γλώσσα είναι, κάνω ένα πάρα πολύ παράξενο παράδειγμα, είναι σαν το σεξ. Οι περισσότεροι θέλουν να το κάνουν στην αληθινή ζωή παρά με εικόνες, με τηλεφωνήματα κτλ. Κτλ. Δηλαδή, αν έχετε την ευκαιρία να μιλάτε, να μιλήσετε μια γλώσσα, να πρέπει να την εκμεταλλευτείτε, ας πούμε. Φυσικά είναι σημαντικό να μιλάτε, αλλά όταν έχετε, αν δεν είστε έτοιμοι, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όταν, αν εγώ θέλω να τρέχω ένα μαραθώνιο δρόμο, δεν το κάνω σε μια μέρα, το κάνω μετά από μήνες ή χρόνια. Ας πούμε, εξαρτάται από την ηλικία σας, αλλά μετά από μήνες, τουλάχιστον ένα χρόνο. Το να μιλάτε μια γλώσσα, δηλαδή ο άλλος σας καταλαβαίνει πάνω κάτω 80 ή 90% και δεν κάνετε ένα λάθος κάθε δύο λέξεις που προφέρετε, δεν είναι εύκολο. Το παιδί χρειάζεται 1,5 χρόνο, το μωρό. Φυσικά, τα μωρά έχουν ένα, δεν έχουν το μυαλό ενός ενηλίκου, ενήλικα. Αλλά και όταν μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα, αυτή είναι η εμπειρία μου, υπάρχει μια περίοδος, ας πούμε, σιωπής. Δηλαδή, είναι φυσιολογικό ότι αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε τη γλώσσα και αρχίζουμε και αφομοιώνουμε τις σωστές, τους σωστούς ήχους ακούγοντας. Και εγώ το λέω, όταν πρωτοάρχισα τα ελληνικά, δεν υπήρχε τίποτα από αυτό. Εγώ, εντάξει, όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος. Αλλά για ένα χρόνο, και εξαρτάται από το γράψιμο, τα ελληνικά πάνω κάτω, αν τα διαβάσεις γραμμένα, ας πούμε γραμμένα, μπορείς να ξέρεις πώς προφέρονται. Αλλά πάνω κάτω, μετά από ένα χρόνο που δεν υπήρχε τίποτα, 1984, τι υπήρχε, τίποτα. Μετά από ένα χρόνο, ήμουνα στο στρατό, έκανα τη θητεία μου, βγήκα και πήρα, ας πούμε, μαθήματα, δεν ήταν αληθινά μαθήματα, ηχογράφησα με ένα κασετόφωνο τι διάβαζε αυτός. Και μετά από μήνες άρχισα να καταλάβω, άρχισα να καταλαβαίνω ελληνικά αμέσως. Δηλαδή, δεν καθυστερούσα στην κατανόηση. Και μετά,
Επειδή μίλαγε κάθε μέρα με Έλληνες στο Ιταλικό Πανεπιστήμιο, γιατί υπήρχαν Έλληνες τη δεκαετία του 80, μου βγήκε, ας πούμε, εύκολο μετά να μιλώ ελληνικά χωρίς μεγάλη δυσκολία, ας πούμε. Πρώτα απ' όλα, εμείς που μαθαίνουμε ξένες γλώσσες περισσότερο από μία ξένη γλώσσα, δεν θα είμαστε ποτέ τέλειοι. Δηλαδή, μπορούμε να είμαστε αρκετά καλοί, όπως εγώ, εμείς είμαι αρκετά καλός για κάποιον που δεν μένει στην Ελλάδα. Εντάξει, τότε, εντάξει, αλλά εγώ άρχισα το 1984, με τον καιρό, εντάξει, καταλαβαίνω 98% του καθομιλουμένου λόγου, λιγότερο στο γραπτό το λόγο, γιατί εντάξει υπάρχουν λέξεις που ιδίως στα ελληνικά δεν χρησιμοποιούνται στην καθομιλουμένη γλώσσα. Αλλά εντάξει, εγώ... Αλλά έμαθα πάρα πολύ ακούγοντας. Αν μ' ακούσετε, νομίζετε ότι έχω μιλήσει ελληνικά τόσο πολύ. Εντάξει, δεν είναι αλήθεια, δεν έχω μιλήσει συγκεκριμένα πρόσφατα, όχι. Αλλά επειδή κάθε μέρα ακούω ελληνικά, ας πούμε, τα έχω στα αυτιά μου. Όταν έχετε κάτι στα αυτιά σου και διακρίνετε τη σωστή ελληνική, εγώ όταν μιλάω κάποιος ξένος ή Έλληνας από, ξέρω εγώ, Βόρεια Ελλάδα, Νότια Ελλάδα, ή, ξέρω εγώ, Αθήνα, η νησιά, μπορώ να διακρίνω τις προφορές, παρόλο που στα ελληνικά δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές, αλλά υπάρχουν. Εγώ ένιωθα μεγάλη διαφορά όταν πήγα στην Κρήτη. Μεγάλη διαφορά. Αλλά γενικά έχω αυτή την αίσθηση της γλώσσας. Το αίσθημα, ας πούμε, δεν ξέρω πώς να το πω καλύτερα. Τότε όταν μιλώ ελληνικά, ακούγομαι και εντάξει, ακούω και μια ξένη προφορά, σκαλάσουμε τα σίκα, που είναι φυσιολογική. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορώ να δεν έχω την ίδια την εμπειρία ενός Έλληνα. Συγγνώμη, ένα πετραδάκι μπήκε στο παπούτσι μου. Επειδή δεν έχω ζήσει όλη τη ζωή μου στην Ελλάδα και τα πρώτα τα χρόνια στην Ελλάδα, είναι φυσιολογικό να μην έχω αυτή την άπτεστη προφορά, αλλά έχω μια... Εντάξει, με καταλαβαίνουν οι Έλληνες, δεν έχω μια έντονη ιταλική ή αγγλική προφορά. Μπορώ προφορά, το μόνο που έχει είναι το ρο, αλλά αυτό το ρο το αγγλικό το έχω και στα ιταλικά καμιά φορά. Γιατί δεν ξέρω. Επειδή τα ιταλικά είναι η μητρική μου γλώσσα. Αυτό άλλο πράγμα, όταν μιλώ μια ξένη γλώσσα, επειδή έχω δύο προφορές και τρεις προφορές. Έχω τη δικιά μου στα αγγλικά, τη δικιά μου στα ιταλικά και εντάξει, έχω... Εγώ μιλώ μια γλώσσα στα αγγλικά που είναι ούτε αγγλικά από την Αγγλία ούτε αμερικάνικα, είναι κάτι στη μέση. Εμείς μπορούμε να, όταν μιλάμε, πριν τώρα μιλώ σιγά σιγά, έχω καιρό να σκεφτώ πριν ανοίξω το στόμα και τα ελληνικά μου είναι κάπως πιο εντάξει. Όταν όμως μιλάμε πιο ελεύθερα, δεν μας καίγεται καρφί αν μιλάμε καλά ή όχι. Έχουμε αυτή την ορμή να εκφραζόμαστε. Βγαίνει κάποιος Βγαίνουν οι υπερροές που έχουμε από τις άλλες γλώσσες που ξέρουμε. Δηλαδή, καμιά φορά είναι πάρα πολύ παράξενο. Όταν μιλώ με κάποιον και ξεχνώ ότι πρέπει να... Ότι μιλώ ελληνικά, μπορεί, είμαι περισσότερο εαυτός μου και παράξενα έχω μια πιο ιταλική ή αγγλική
τροφορά. Γιατί, εντάξει, ή όπως εγώ, όπως είδατε, διορθώνω τα λάθη μας, τα λάθη μου, γιατί παίρνω είδηση ότι λέω βλακίες στα ελληνικά, ή εντάξει, λέω πράγματα πολύ απλά, ένας Έλληνας θα έχει χρησιμοποιήσει πιο ταιριαστές, πιο κατάλληλες εκφράσεις ή λέξεις, ή λόγια, ας πούμε, για να εκφράζει αυτό που θέλει. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε στο θέμα αυτού του βίντεο, που είναι οι γλωσσικές ανταλλαγές. Εγώ παρατήρησα ότι καμιά φορά χάνομαι περισσότερο χρόνο προσπαθώντας να βρούμε τέρι, που δεν είναι καθόλου εύκολο, και θα ήταν καλύτερο να, αν είχαμε χρησιμοποιήσει τέτοιον χρόνο, ακούγοντας κάτι στη γλώσσα που μαθαίνουμε ή ακολουθώντας μία μέθοδο. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα κείμενο, ένα βιβλίο με ηχογραφήσεις, που είναι η βάση στην αρχή της αφομοίωσης μιας ξένης γλώσσας. Εγώ χρησιμοποιώ τη λέξη αφομοίωση, γιατί νομίζω αυτή είναι πιο λέξη που εκφράζει περισσότερο την προσέγγιση που έχω εγώ με τις γλώσσες. Τότε, με τα ελληνικά δεν βρίσκομαι καθόλου καλά με τους Έλληνες, γιατί καμιά φορά παρουσιάζονται ως, ξέρω εγώ, ότι ξέρουν τα ιταλικά, ξέρουν τα αγγλικά, με τέτοια ύβρι, η αρχαία λέξη ύβρις, που δεν γουστάρω καθόλου. Εγώ, λέμε στα αγγλικά, I keep a low profile. Δηλαδή, δεν παρουσιάζομαι, εντάξει, καμιά φορά μου λένε, μιλάς καλά, κοίταξε ρε, 36 χρόνια, 35 χρόνια, φυσικά που μιλώ ελληνικά, δεν είμαι blacks. Με τους Τούρκους γενικά, παρόλο που τσακώνομαι και με Τούρκους γενικά, είναι περισσότερο μετριοπαθείς. Δηλαδή δεν λένε τα τουρκικά είναι τόσο δύσκολα, εγώ απ' την άλλη ξέρω τη γλώσσα σου, αλλά εσύ δεν ξέρεις τίποτα για τη γλώσσα μου. No. Γενικά ο Τούρκος, πώς να το πω, γενικά, γιατί υπάρχουν Έλληνες που είναι καλοί, υπάρχουν Τούρκοι που είναι κακοί, ας πούμε, αλλά γενικά υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες ότι πώς το πω ελληνικά, δεν μου έρχεται η λέξη, συναναστρέφουμε καλά με Τούρκους παρά με Έλληνες. Οι Έλληνες έχουν αυτή την αίσθηση καμιά φορά ανωτερότητας, εμείς οι Έλληνες ξέρουμε τις γλώσσες, ενώ εσείς οι Ιταλοί δεν ξέρετε. Εσύ μιλάς καλά, γιατί οι άλλοι οι Ιταλοί δεν μιλάνε καλά. Τι είναι αυτό? Δεν μιλώ Κινέζικα, δεν μιλώ Αραβικά, μιλώ ελληνικά, που το κάτω-κάτω, νέο ελληνικά ας πούμε, όχι αρχαία, δεν είναι τόσο και τόσο δύσκολη. Είναι μια ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, η σειρά λέξεων είναι παρόμοια με τα ιταλικά, η προφορά δεν είναι δύσκολη, εντάξει, υπάρχει το χ, το γ, εντάξει, τι είναι αυτό? Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το θ, το δ το ήξερα από το αγγλικά. Εντάξει, υπάρχουν μερικές πιάνο, οι κερί, μερικές διαφορές μεταξύ γραψίματος και προφοράς. Αλλά αν ακούς τη γλώσσα,
Το ξέρεις. Πώς ξέρω εγώ όταν κάποιος έμαθε ελληνικά από βιβλία. Εντάξει, λένε χέρι ή χέρι, αυτοί που το βλέπουν με το H, που δεν είναι, διαφορετικά θα ήταν χέρι. Κανείς δεν λέει χέρι, τα χέρια μου, όχι τα χέρια μου. Αλλά όταν το βλέπεις μεταγλωτισμένο και έννοιες κάνεις το λίγο του λάθος. Όχι, οι ήχοι πρέπει να τους ακούς, όπως τα χρώματα πρέπει να τα βλέπεις. Αυτό ήθελα να πω. Εντάξει, θα κάνω άλλο ένα βίντεο γιατί διαφορετικά θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το βάλω στο διαδίκτυο.